Υπογράφεται μέσα στις επόμενες μέρες η σύμβαση για το γκρέμισμα της στέγης του κολυμβητηρίου της Κοζάνης. Αμέσως μετά θα ξεκινήσουν οι εργασίες για την ανακατασκευή της μεγάλης πισίνας και λίγο αργότερα της μικρής, η οποία πρόκειται να εξυπηρετεί τα τμήματα εκμάθησης, τα τμήματα των μικρών παιδιών αλλά και των ατόμων με αναπηρία. Υπογράφεται εντός των ημερών η σύμβαση για την καθαίρεση της στέγης του κολυμβητηρίου. Είναι μια στέγη η οποία έχει κριθεί ακατάλληλη. Είναι γνωστό το πρόβλημα της στατικότητας. Με το που υπογράφεται η σύμβαση, είναι ένα έργο της τάξης των 67.000 ευρώ. Οι εργασίες θα τελειώσουν περίπου σε ένα μήνα. Αμέσως μετά, αυτό το οποίο μπαίνει σε χρήση είναι η μεγάλη πισίνα, η οποία θα είναι ανοιχτή και θα έχει υποστήριξη από αντλία θερμότητας για το νερό. Για την δε μικρή πισίνα ολοκληρώνεται η μελέτη ώστε να λειτουργεί κλειστή αυτή, κυρίως για χρήση, για εκμάθηση, για τα παιδιά και για τα αμαία. Να συμπληρώσω ότι συνεχίζει η λειτουργία και καλή υποστήριξη του κολυμβητηρίου της πισίνας στο Λιάπιο και έχει δρομολογηθεί, υπάρχει φάκελος έργου για δημοπρασία, η 50 πισίνα, το αμέσως επόμενο μεγάλο στοίχημα για τον αθλητισμό στο Δήμο Κοζάνης.